Ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, ανακοίνωσε μέτρα για αυτές τις επιχειρήσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά την διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της μείωσης του τζίρου. Η αποζημίωση διαμορφώνει το εξής: 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους. 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους. Και 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερο από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ίμιση των μέτρων που ανέφερα παραπάνω. Αυτή η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίσεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γέννη, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπολογίζονται σε περίπου 100.000. Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους λιανεμπορίου, στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαρίας και Κοζάνης.